Ελλήνων Συνέλευσης. Υποψήφια Ευρωβουλευτής η Μαρία Ντάσιου που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πολλές φορές λέω να λέμε δυνατά και τα ονόματά σας, γιατί είστε και καινούργιες υποψηφιότητες όλοι. Λοιπόν, Ελλήνων Συνέλευσης, Μαρία Ντάσιου, υποψήφια έτσι, στο ευρωψηφοδέλτιο του φορέα σας. Σωστά. Του πολιτικού φορέα, του εθνικού πολιτικού φορέα, Ελλήνων Συνέλευσης. Δώστε μου έτσι μερικά στοιχεία. Ναι, ναι, για πείτε μου, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά και στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2019 που συμμετείχαμε ήμουνα και πάλι υποψήφια ευρωβουλευτής. Εμείς δεν σας ξέρουμε, δεν είχαμε μιλήσει, μιλάμε τώρα έτσι, και λέω ότι πάντοτε θέλουμε εμείς να συνομιλούμε με πάρα πολύ κόσμο για να αποφασίζει η κοινωνία τελικά τι θέλει, πώς θέλουμε να φτιάξουμε τον χάρτη των ευρωβουλευτών στην χώρα μας. Πώς είναι τα πράγματα, για μιλήστε μου λίγο και για τον φορέα σας, τον πολιτικό, σε αυτή την εκλογική ευρωπαϊκή διαδικασία. Τα μηνύματα, τα επιχειρήματά σας, οι διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Έχετε θέσει αρκετά θέματα, λοιπόν θα ξεκινήσω καταρχάς με τα μηνύματα, διότι όπως είπαμε η Ελλήνων Συνέλευσης κατήλθε για πρώτη φορά ή ανήλθε θα λέγαμε σε εκλογική διαδικασία. Το 2019, ενώ είναι ένας πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε το 2015 από όλους τους πολίτες, ως εθνικός πολιτικός φορέας, και γιατί το ξεχωρίζω αυτό, διότι και στην ιδρυτική μας διακήρυξη αλλά και με την διαδικασία της κατάθεσης και των προγραμματικών δηλώσεων, οι οποίες είναι δεσμευτικές για να συμβούν την επόμενη μέρα στη χώρα μας, δημιουργήθηκε ο εθνικός πολιτικός φορέας που εκπροσωπεί όλο το έθνος. Και για πρώτη φορά μετά από τη δημιουργία των κομμάτων που έχουν γίνει εδώ και 200 χρόνια, μετέχει το έθνος στις ίδιες τους τις εθνικές εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το αντιληφθεί, να αντιληφθεί και την τεράστια διαφορά που είναι ανάμεσα στην Ελλήνων Συνέλευσης, όπου ο στόχος είναι να στείλουμε και να πάμε ως εκπρόσωποι μέσα, ως εκπρόσωποι του έθνους, εκπρόσωποι των Ελλήνων, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι ως αντιπρόσωποι όπως οι εκπρόσωποι των κομμάτων, των εκάστοτε κομμάτων, για να φέρουμε κάποιες ιδεολογικές θέσεις που δεν εκπροσωπούν το σύνολο των πολιτών. Τα μηνύματα έξω είναι ότι ο κόσμος πραγματικά είναι μπερδεμένος, ο κόσμος βέβαια δεν βλέπει την Ελλήνων Συνέλευση και δεν υπάρχει ισότητα μέσα στην διαδικασία της προεκλογικής μάχης όσον αφορά τα περισσότερα ΜΜΕ ή την τηλεόραση θα έλεγα, για να εξαιρέσω τα ραδιόφωνα. Δεν σας προβάλλουν εννοείται? Όχι βέβαια. Ακόμα και η συνέντευξη του αρχηγού μας, του προέδρου μας, του κ. Αρτέμις Ώρα, η καθιερωμένη συνέντευξη που γίνεται για όλους. Αυτές οι λεγόμενες διακαναλικές. Όχι διακαναλική, η συνέντευξη του Προέδρου, όπως γίνεται από και για τα κόμματα, έπαιξε χτες στις 2 ώρα τη νύχτα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ισότητα στην προβολή των θέσεων. Γιατί ο πολίτης τελικά είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίσει. Γιατί κύριε Ντάσιου λέτε δεν υπάρχει μια ισορροπημένη προβολή? Δεν θέλουν την προβολή σας? Τα επιχειρήματα φοβούνται κάτι? Γιατί γίνεται αυτό? Και αυτοί που δεν το προβάλλουν, γιατί για τα ΜΜΕ που μιλάμε τώρα, φυσικά οι γραμμές που παίρνουν είναι μέσα από, από τα κόμματα έτσι, και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ώστε να μην προβάλλουν την αλήθεια ή το διαφορετικό θα λέγαμε. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευση ακριβώς αυτό φέρνει. Φέρνει τα πράγματα εκεί που είναι ακριβώς η αλήθεια τους, χωρίς σάλτες, χωρίς ψέματα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι κάτι που το λέμε απλά χωρίς να το αποδεικνύουμε, και ακόμα και για τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια της Ελληνικής Συνέλευσης για την επόμενη μέρα για την πατρίδα μας, αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί μια και μιλάμε για Ευρώπη, ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πλούτο όλων των πολιτών που σήμερα τολιμένονται κάποια συγκεκριμένα κέντρα. Γιατί μόνο ο πολίτης παράγει πλούτο, δεν παράγει κανένας άλλος. Αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια. Εμείς οι πολίτες παράγουμε καθημερινά πλούτο, τον οποίο δεν τον βλέπουμε να γίνεται ανταποδοτικά σε εμάς. Και να θέσω ένα θέμα πάνω σε αυτό, που έχει να κάνει με την Ευρώπη ξεκάθαρα. Από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρώπη και ξεκίνησε να ολοκληρώνεται, όπως λένε, να μαζεύει να παίρνει και άλλες χώρες, δηλαδή μέσα σε αυτή τη γενοπραξία, βγήκε ένας, ψηφίστηκε μάλλον στην Ευρώπη, ένας φόρος ο οποίος είναι ευρωπαϊκός, και αυτός είναι ο ΦΠΑ. Δηλαδή όλο το ΦΠΑ της πατρίδας μας, όλα αυτά τα χρόνια,
και των άλλων κρατών, πηγαίνει στα ευρωπαϊκά ταμεία, στα γραφεία της Ευρώπης. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Έχουμε μιλήσει, τα έχουμε αναλύσει, εμείς τα ψάχνουμε πάντα όλα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν ποτέ δεν έχουν έρθει ανταποδοτικά. Για ποιο λόγο τα πληρώνουμε? Πληρώνουμε ένα τόσο τεράστιο πλούτο και δεν έχουμε την ανταπόδοση μέσα στην πατρίδα μας, ώστε να έχουμε έργα, να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε βιομηχανίες, να έχουμε βιοτεχνίες. Αλλιώς για ποιο λόγο υπάρχει ένας φόρος? Ένας φόρος πρέπει να μπαίνει για να φτιάχνεις κάτι, εφόσον δεν έχεις χρήματα στην άκρη. Αυτό είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Είναι να το τα δούμε. Χρήματα τώρα, γιατί βλέπω και τα μηνύματα εδώ, πάντοτε όταν μιλάμε για τα οικονομικά, ξέρετε, τεράστια ζητήματα, έτσι, τα οικονομικά, η ενέργεια, η ακρίβεια. Πράγματα όμως, ξέρετε, και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ακούμε, τα καυτηριάζουν πολλοί, όλοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν υπάρχει μια λύση, κυρία Ντάσου. Δηλαδή, λέμε ότι ναι, αυτό κρίμα, πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν αλλάζει κάτι όμως. Γιατί? Για το λόγο, για το ότι όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή και πριν τα μνημόνια, αλλά ειδικά μετά την υπογραφή των μνημονίων, έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε διαδικασία για την προσφορά. Στο να φέρουν την αλήθεια και να κάνουν αυτά που πρέπει για τον ίδιο τον Έλληνα τον πολίτη. Μέσα στο μνημόνιο, όταν παραδώσανε την εθνική κυριαρχία και ίσως κάποιος πει κάποιοι δεν υπέγραψαν, σιώπησαν όμως, και αυτή είναι μια σιωπηρή αποδοχή, όπου παραδόθηκαν τα ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος και οτιδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα, άρα τα κόμματα σήμερα εκτελούν στην ουσία εντολές οι οποίες έρχονται απ' έξω. Που σημαίνει ότι είτε αλλάξει ναι, η κυβέρνηση, έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έρθει ένα άλλο κόμμα, λέτε η πολιτική που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έρχεται απ' έξω, άρα δεν αλλάζουν πολλά εσωτερικά. Βέβαια, τα πάντα είναι μνημονιακά. Όλα έρχονται από εκεί. Το 70 με 80% των νόμων που ήρθαν φέτος, θα πω εγώ, έτσι, γιατί να μην πάμε πιο πίσω, ακόμα και φέτος, έχουν έρθει μέσα από την Ευρώπη. Όλοι οι νόμοι έρχονται μέσα στη Βουλή μας και έρχονται κατευθείαν μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου στην ουσία εκεί γίνεται και εκεί αυτό είναι κακό που έρχονται από εκεί? Λέτε δηλαδή ότι δεν έχει άποψη το κάθε κράτος? Έρχονται copy-paste όλα αυτά, όλη η εφαρμογή των θεμάτων που θέλουν οι ίδιοι? Βέβαια, θέλουμε ευρωβουλευτές έξω, σωστά. Τώρα θα ψηφίσουμε για την Ευρωβουλή και να στείλουμε ευρωβουλευτές Έλληνες που υποτίθεται θα πρέπει να πάνε για να υπερασπιστούν τα δικιά μας. Σωστά. Ναι. Όταν λοιπόν κάτι έρχεται κατευθείαν απ' έξω, στο οποίο ο ευρωβουλευτής δεν έχει φέρει ένα θέμα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, ενεργειακό, οικονομικό, και να το φέρει και να το θέσει στην Ευρώπη ξεκάθαρα και να πει ότι αυτό δεν συνάδει με τη ζωή των πολιτών, ούτε μπορούν να το επεξέλθουν, γιατί δεν υπάρχει ισότητα, δεν υπάρχει ισότητα στο οικονομικό κομμάτι των Ελλήνων με τους Ευρωπαίους, δεν υπάρχει ισότητα στην δικαιοσύνη, κάτι το οποίο η ίδια η Ευρώπη βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και κατηγόρησε την ίδια την Ελλάδα. Όταν αυτό λοιπόν ο ευρωβουλευτής ο δικός μας δεν το πράττει, αυτόν που στέλνουμε εκεί για να πάει να πράξει για μας, τότε λοιπόν πού είναι το δίκαιο σε όλο αυτό και για ποιο λόγο είναι ο ευρωβουλευτής εκεί? Απλά για να εξυπηρετεί τα σχέδια των κομμάτων ή των κομμάτων των μεγαλύτερων, όπου θα ενταχθεί μόλις θα πάει στην Ευρώπη? Κυρία Μαρία Ντάσου, καθώς μπαίνουμε και στον επίλογο, δώστουμε έτσι στα τελευταία μας δύο λεπτά την άποψη και για το μήνυμα της Κυριακής, για την υποψηφιότητά σας, αν θέλετε, και για την Ελλήνων Συνέλευσης κάτι. Ωραία, εγώ ζητώ από όλους τους πολίτες με λογική να μπορέσουν να δούνε τις αποδείξεις που όλα αυτά τα χρόνια φέρνει η Ευρώπη, να έρθουν να συνομιλήσουν μαζί μας, η Ελλήνων Συνέλευση, συγγνώμη, και για την χώρα μας, αλλά ακόμα και για την Ευρώπη, όπου έχουμε πει σε μια κοινοπραξία, η οποία είναι σημαντική, θα λέγαμε σήμερα, γιατί από εκεί προέρχεται, εκεί έχουμε δώσει όλο τον πλούτο μας, από εκεί έρχεται ό,τι ψηφίζεται μέσα στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα έχουν Έλληνες ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, οι οποίοι δεν έχουν καμία δέσμευση, δεν έχουν κάτι να τους κρατάει ώστε να μπορέσουν να πράξουν υπέρ των Ελλήνων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρουμε όλες τις συμφωνίες στο φως, γιατί υπάρχει το κοινοπρακτικό, οι συμφωνίες που γίνονται και συμμετέχει η Ελλάδα και ποτέ δεν τις έχουμε δει από κανέναν που έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι δεσμεύσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Και η Ελλήνων Συνέλευσης όλοι την είδανε σε όλη την Ελλάδα
ότι είναι η μόνη που μπορεί και είναι έξω σήμερα και δίνει ψηφοδέλτια και μοιράζει και τις, εδώ και ένα μήνα περίπου μοιράζουμε πληροφορία, προσπέκτους, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σπάσει σήμερα είναι ο φόβος του Έλληνα και φυσικά η τεράστια αποχή που πάλι θα υπάρξει, η οποία πρέπει αυτή τη φορά να πάει και να ψηφίσει, γιατί η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Και για τα πεπραγμένα που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Κυρία Ντάσκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στον Α και στη Ροή της Μέρας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας. Αποχαιρετάμε την Μαρία Ντάσκου, λοιπόν, υποψήφια Ελλήνων Συνέλευσης για το Ευρωψηφοδέλτιο.